χρειάστηκε να περάσουν 8 χρόνια και διαδοχικές παρατάσεις των χρονοδιαγραμμάτων για να φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το πρωί θα ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα στο Προεδρικό Μέγαρο η έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για μερική απελευθέρωση των περιουσιών στις Βρετανικές βάσεις. Μεθαύριο Δευτέρα είναι μια ιστορική μέρα για τους κατοίκους και ιδιοκτήτες περιουσιών εντός του εδάφους των Βρετανικών βάσεων. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του ΙΠΑ, του αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και των εκπροσώπων των επηρεαζόμενων δήμων και κοινοτήτων. Μια προσπάθεια πολλών ετών έχει φτάσει πλέον στο τέλος της. Αναμένουμε να δούμε το τελικό κείμενο και τους τελικούς χάρτες. Έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις, ίσως έχουμε ενημερωθεί από αυτά που είχαν υποβληθεί. Η υλοποίηση της συμφωνίας διανοίγει σημαντικές προοπτικές οικονομικής, τουριστικής, εμπορικής και όχι μόνο ανάπτυξης σε δήμους και κοινότητες που εμπίπτουν εντός των ορίων των βάσεων. Με βάση τη συμφωνία, απεγκλωβίζονται για σκοπούς ανάπτυξης 1.800 χεκτάρια γης, 860 στην περιοχή Ακροτηρίου και άλλα 930 στην περιοχή Δεκέγιας. Ουσιαστικά ο κόσμος θέλει να μάθει τη διαδικασία την οποία θα ακολουθήσει τόσο για την αδειοδότηση όσο και για τυχόν ενστάσεις. Η επίσημη ενημέρωση των τοπικών αρχών από τις Βρετανικές βάσεις και το τμήμα πολυδομίας θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στο Δημοτικό Θέατρο του Ύψωνα. Η δήλωση πολιτικής θα δημοσιευτεί στις 16 Μαΐου και από τις 17 Μαΐου ξεκινάει η περίοδος υποβολής ενστάσεων. Θεωρούμε άδικον για τον κόσμο έναν τεμάχιο το οποίο διέπεται από τα ίδια χαρακτηριστικά και είναι δίπλα-δίπλα, το ένα να διέπεται από ζώνη ανάπτυξης και το άλλο όχι. Επομένως, θα υπάρξει μια προσπάθεια διόρθωσης των ζωνών. Ο κύριος όγκος των εστάσεων αναμένεται να αφορά τα τεμάχια δυτικά του κάθετου δρόμου της Λεμεσού, την παραλία του Λέτης Μάιλ και την περιοχή του Ακροτηρίου. Σε κάθε περίπτωση, τον τελευταίο λόγο θα έχει ο διοικητής των βάσεων.